ωραία, ωραία. Κατέβα, κατέβα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκεί είμαστε. Ποιο είναι το θέμα της τώρα σήμερα, άραγε? Το μπλε. Τι είναι, χριστουγεννιάτικο? Τι λες εκεί? Αυτό από πάνω, τι είναι που γράφεις? Τράιφλ. Τι θα πει τράιφλ? Πώς το έγραψες? Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Έλα μέσα, έλα εδώ, ρε, Ασημή. Παραδοσιακό. Γύρνα το χαρτάκι σου, δείτε λίγο τι ζω. Τι κάνει σήμερα, του λέω, η Άννα Μαρία. Και μου γράφει. Τι είναι αυτό, ρε, παιδιά, εδώ? Χριστουγεννιάτικο τράιφλ. Αυτό εννοεί. Ό,τι τι. Μου λέει ότι είναι γλυκό τρεις τρώσεις. Μία είναι σοκολάτα, μία είναι ξέρω εγώ κάτι είναι. Και μία. Ωραία, Ζημινάκη, ρε. Και μία αλλού. Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Πάντως στο τραπέζι είναι πολύ ωραία στρωμή. Για να δούμε τι θα μας φτιάξει η Άννα Μαρία σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το Christmas trifle. Τράιφλ. Πολύ ωραία. Είναι... Τι είναι, ας πούμε, πουτίγκα? Ναι, είναι ένα γλυκό που όντως έχει στρώσεις και κάπως γιατί έτσι δεν φαντάζομαι. Γιατί δεν το λέμε μια τριόροφη τούρτα να τελειώνει? Γιατί είναι συγκεκριμένο και λέγεται τράιφλ. Πώς λέμε εμείς? Τρύπα τώρα. Σπανακοτυρόπιτα. Πώς λέμε κεμπάπ. Και είναι αυτό που είναι. Το ξέρεις ότι στο εξωτερικό στην Αμερική δεν λένε πάει την πίτα την ελληνική, τη λένε πίτα. Για να φαίνεται ότι είναι η ελληνική πίτα. Και ναι. Αλήθεια. Λένε ναι. Δηλαδή δεν τη λένε σπανακοπάει. Spinach pita. Spinach pita. Cheese pita. Παιδιά. Σπανακοπάει όμως είναι ωραίο. Γιατί είναι και σαν ωραίο χωριό το Καρπενί. Που πάτε στο σπανακοπάει. Έχει πάει, πάει. Στη θέα του σπανακοπάει, η αγάπη μου πάει, πάει. Είναι ωραίο. Αχ, τι χαρά που έχουμε που φτάσαμε Παρασκευή. Μη συζητάς, γι' αυτό θα έχουμε τη θέα. Εγώ την έχω γιατί επιτέλους βρήκα μια συμβουλή από εκεί που δεν την περίμενα. Να το βαθμίσουμε. Ναι. Όσο και όπως μπορείς. Με όποιο τρόπο. Μπράβο. Σύπα μια σπανακοπάει. Και είναι και ευχάριστα τα νέα. Σπανακοπάει. Σύπα μια σπανακοπάει και η ζωή κάπου θα σε πάει. Η ζωή κάπου με πάει, θέλω μια σπανακοπάει. Λοιπόν. Τέλεια. Έχουνε διάρκεια οι Έλληνες στο σεξ? Λοιπόν, τα νέα είναι σχετικά ευχάριστα. Δημοσιοποιήθηκε ο παγκόσμιος χάρτης με τους λαούς και πόση διάρκεια έχουν την ώρα της πράξης. Όχ, μωρέ Γρηγόρη. Το τονγκό είναι το μεγαλύτερο. Κονγκό, ρε. Κονγκό. Τονγκό, σας λέω. Τόγκο. Παγωτό μπανάνα. Τόγκο. Ξυλακή. Τι τόγκο, μωρέ. Πού το είχε στην Αφρική? Οι Αφρικανοί. Εκεί να δεις διάρκεια. Καλά, έχουν και διάρκεια. Καήκαμε. Δεν μας συγγνώμη. Αναβαθμίσου όσο μπορείς. Παιδιά, το τόγκο γίνεται του τόγκο. Πρόσεχε, υπάρχει τόγκος εδώ, ε. Κάτι γίνεται. Ο Γιάννης ο Τόγκος. Βέβαια. Κύριος Τόγκος. Πολύ δυνατή. Συγχαρητήρια να το πούμε σε κανένα. Δώσε συγχαρητήρια εκ των προτέρων. Θέλω μια σπανακοπάει και συγχαρητήρια. Κύριε Τόγκο. Ωραία, λόξη από το πουθενά ο άνθρωπος. Κάποιος με μελετάει. Πού να είναι. Ωραία, Αφρικής. Ο 19 και 3 δεν ηρεμεί ποτέ. Σας το είπα την Αφρική. Ο 19 και 3 ότι δεν ξέρει, αισθάνεται ότι πέφτει ο γενικός όρος. Ο μέσος όρος και μπαίνει για να αναβαθμιστεί όπως στο μπορεί. Στο τόγκο βρίσκεσαι στα 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Είναι το τόγκο. Καλό αυτό. Καλό. Διαμάντι για τη γυναίκα. Για μέσο ώρα μιλάω εσύ. Τι είναι για τον καθένα μας. Τη μεγαλύτερη διάρκεια παγκόσμια. Άμα πας στο Ιράκ. Γιατί μικρότερη πόσο είναι? 5 λεπτά. Στο Ιράκ. Στο Ιράκ. Πού να προλάβουν εκεί, μπαμ, μπουμ, τρέχουν. Να το δούμε και λίγο, δηλαδή, επί πρακτικά του πρακτέου. Πετάγεσαι στην Αίγυπτο, στο εξάλεπτο είσαι. Δεν πας παραπάνω. Και, εκεί και στην Ελλάδα τι γίνεται με το σπανακοπάι? Στην Ελλάδα, Ελένη, με τον αγώνα που γίνεται. Στην Ελλάδα τώρα, φοβερό σπανακοπάι. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Χάλια είναι. Στην Ελλάδα γίνεται αγώνας και ο Έλληνας μπορεί, καταφέρνει, δίνει τα πάντα. 12. Όχι. Ούτε καν, φίλοι. 10. Δυνάμωσε λίγο τη μουσική, Δημητρή. Δεν θα ήταν Έλληνας, θα ήταν Αφρικανός με τα 12. Είναι 8 λεπτάκια και 30 δεύτερα. Δεν κακά. Αλλά έχω όλα τα κράτη. Προτιμώ να μέσο όρο είναι αυτό. Ναι. Μέσο όρο. Ο Ιταλός μόλις 10 δευτερόλεπτα που το λένε όλα. Όχι, ψέματα είναι αυτά.
Δεν πιστεύω, ρίχνουμε έναν ολόκληρο λαό τώρα, γιατί τον ρίχνουμε. Ω, θα τον ρίξω τον Ιταλό, δεν με συμφέρει. Ιταλός, γιατί να γιατί έχεις κανένα συμφέρον. Όχι, αλλά δεν έχω ακούσει τόσο κακά πράγματα. Και εγώ το ίδιο, δεν θα συμφωνήσω. Όχι, 10 δευτερόλεπτα τι, λιγότερο ή περισσότερο από εμάς. 10 περισσότερο με ρεβαίνει. Α, εγώ νόμιζα 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή ούτε προλαβαίνουν. Όχι, δεν το σκέφτονται. Γεια σας, φίλε. Γι' αυτό είπα, δεν είναι πράγματα αυτά, για τη διαφορά μας, λες. Αστεία τα πράγματα, δεν έχει σημασία. Εδώ είμαι, Παππούα Νέα Γουινέα. Παππούα Νέα Γουινέα. Νάτος, ο παππούς. 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Σπανακοπάει το γόρι μου. Κεντάει εκεί το πράγμα. Πάει, πάει, σπανακοπάει. 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Τι είπα, μη σ' ακούω στην Παππούα. Κένια, πας στα 9,5 λεπτά. Δημήτρη, δυνάμωσε λίγο. Μεχικό, 9,20. Γουατεμάλα, 9,25. Πώς τους μετράνε. Τώρα εκεί δεν μπορούμε να πούμε στην αρχή. Παίρνει ένα δείγμα. Μεταξύ του Τονγκανού και της μέτρησης. Άσχημα θα παίρνει. Το άσχημα όχι, αλλά και αυτό είναι βάρος. Πάνε θελοντές είναι το δείγμα. Πάνε θελοντές είναι βάρος. Αφού εγώ στη μέση με το Τόγκο. Και πες να βγει το Τόγκο με τη Μογολία. Και είμαι εγώ, τι κάνω. Τρώω τη σπανακοπάει και τρέχω. Δεν χρονόμετρο είσαι. Παππού ανέγω η νέα. Τα δίνει όλα στα 10 λεπτά. Του παππού ανέγω η νέα. Γρηγόρη, πώς το έπαθες πάλι. Όλο κάνει παθαίνεις. Μου ρίχνει ποιος έχουμε παραλάβει. Μιλάμε, στεγαστικό θα δώσει το ματιάκι. Δηλαδή πρέπει να το πάω με νιάτικο ρε. Γρηγόρη, χρειάζεσαι γυμναστική. Πρέπει να πάμε γυμναστήριο. Παππούα Νέα Ιωνία. Θα σε στρώσω, θα σε στρώσω εκεί. Δεν μπορώ να το σηκώσω καθόλου. Μήπως επειδή δεν σε αφήνει η γυναίκα σου να αλλάζει πλευρά με το ροχαλιτό και έχει πιαστεί και δεν το έχει καταλάβει. Τι μου είπες τώρα, ρε, τώρα δεν το είχα σκεφτεί. Καλά, εσύ δεν μας έλεγες ότι δεν σε αφήνει και πιάνετε το χέρι σου. Γιατί θέλετε μία πλευρά με το ροχαλιτό. Μη στέκεστε λεπτό, μήπως στέκει η γυναίκα για το χέρι. Γιατί με αφήνει να σκεπάζω αυτό το χέρι. Αυτό δεν με αφήνει, οπότε δεν είναι από εκεί. Άρα είναι το ασκέπαστο αυτό. Μήπως σπουδιάζει, παίρνει ρεύμα. Τι να πω, Ελένη, το θέμα δεν μπορώ να το σηκώσω καθόλου. Πονάω, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Πού μένεις σε γκούλακ. Έχω γονατίσει, Ελένη. Κάτι με έχει χτυπήσει αλήπτα, δεν ξέρω. Σε γκούλακ μένει όλα τέντα. Πριν από ένα μήνα, σε είχαμε βάλει όλοι κάτω εδώ πάνω στον καναπέ και σου τριβάμε τη μέση. Ναι, πάει τώρα. Ο Σαμινάκη σε έφτιαξε, έκανε καλά. Σαραβάλια σαν εδώ τώρα. Γιατί? Δεν ξέρω, είναι σαράβαλο. Τα λέει και γίνεται. Ελιάδα, καρμανιολιάζεται. Εσύ είχε παιδί του Ίκα. Δικαιούσε έτσι να κάτσεις σπίτι σου και να παίρνεις τα μεροκάματά σου. Α, μη μάνας μου. Εάν είσαι άρρωστος. Άρρωστος με χαρτί γιατρού. Πληρώνω το Ίκα 23 χρόνια και δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω τι δίκαιο. Δεν έχω πάει ποτέ. Πληρώνει 23 χρόνια. Και όλοι πληρώνουμε, ρε Γρηγορή. Μα δεν έχω πάει, δεν ξέρω πού είναι το Ίκα σου λέω. Σαν το Ζήκο κάνεις. Αυτός ο Ίκας ποιος είναι, γιατί τον πληρώνω. Ναι, δεν έχω γονατίσει. Ελένη, έχω γονατίσει. Δεν είναι. Η κατάστασή μου είναι τραγική και η γυναίκα μου λέει παντρεύτηκα το γέρο. Ποιο γέρο, μωρέ. Παππούα Νέα Γουινέα, πες 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Βάλω πλάτη, αδερφέ. Βέβαια θα βάλω πλάτη, αδερφέ. Ναι, Ελένη, και μου ρίχνει και την ψυχολογία, γιατί είναι και ψυχολογικό αυτό. Αυτό σου ρίχνει την ψυχολογία. Εγώ γέλασα πάρα πολύ με αυτό που μας είπε σήμερα εκεί που ήσουν στο κρεβάτι και άρχισαν πάλι τα δύο. Και με το χέρι χάλια. Τώρα κάνεις γάλα με το αριστερό. Το δεξί δεν κινείται. Βολεύει όμως το αριστερό στο γάλα. Τι να κάνω. Δεν ξέρω αν βολεύει το αριστερό στο γάλα, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο. Να, εδώ δυσκολία. Μήπως έτσι με το γάλα το χάλασες. Το γάλα δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Είναι το βάρος που κρατάς. Μήπως το γάλα σε έκανε εκεί με το γάλα. Μήπως εμείς τον κουράζουμε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μαζεύτε το λίγο κι εσείς. Να φύγει ένα τετραήμερο τα Χριστούγεννα και άλλο ένα τετραήμερο την Πρωτοχρονιά. Μπας και ηρεμήσει. Και πού να πάει, θα πάει πουθενά. Όχι, να φύγει από εδώ, να μην πάει πουθενά. Εάν είμαι όλη μέρα σπίτι, θα σαραβαλιάσω πιο πολύ. Θα έρχομαι εγώ. Έλα στο δικό μου, ρε παιδί. Δηλαδή, έχουμε την κοπέλα που μας βοηθάει και χθες μόνη της μου είπε. Γιατί δεν αλλάζεις όνομα. Ακούγεται μόνο το Γρηγόρης μέσα στο σπίτι. Με λυπήθηκε μέχρι και η ίδια. Α, για ποικιλία να συμφωνάω και πλατήγυρο. Θες να πας κάπου αλλού. Έχω βρει φτηνές πτήσεις στο Βερολίνο. Μετανάστης. Εγώ για Τόγκο. Αλήθεια. Στη Γερμανία. Παιδιά, μην του δίνετε τις ιδέες, το σκέφτεται. Να, θα φωλάξει ταξί, θα φύγει. Αφήστε τον. Εγώ νομίζω ότι το κορίτσι μου επάνω είπε το γιατροσόφι του. Τι είπε. Το έχει κάνει η ίδια. Όχι, είπα να σου βάλουμε κάτι που θα σε κάνει μάλλον να νιώσεις καλύτερα. Α, μην γυμνές. Έλα, βάλτε την. Α, ναι, ναι, ναι. Πάρε, Γρηγόρη, το φάρμακό σου. Α, και γίνεται το χέρι τώρα. Μα... Το κορίτσι ή το αγόρι πάνω. Για Αλεσάντρα, ε. Το κορίτσι. Για Αλεσάντρα. Δύο παιδιά έχει αυτή, ρε. Βλασφημία, ε. Κοίτα εδώ. Κοίτα.
Κοίτα πώς σηκώθηκε το χέρι αμέσως. Απολύθηκε. Είδες που το πήγε, λέει πάνω μια γιατροστροφή. Έχω και καλύτερο. Και αρχίζει, λέει, ξαφνικά το χέρι έτσι ο Γρηγόρης. Απόλαυσε το Γρηγόρη, ναι. Και κάνει και χορευτικό. Να το χελάκι. Πάρτε την Αλεξάνδρα στο σπίτι! Την Αλεξάνδρα! Ουι, Παππούα Νέα Γουινέα! Δεν μπορώ, ρε! Τι είναι εδώ η Αλεξάνδρα! Προσπαθεί να βγάλει το παντελόνι, δεν τα καταλαβαίνει. Αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται. Πώς δεν φώναξε κι αυτή, Γρηγόρη! Αναβαθμίζεται. Εγώ είπαμε να βγάλω το παντελόνι. Άσε με, ρε, δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι, Αλεξάνδρα. Δεν θα πάω. Κουράστηκα. Τη απαντάει. Δεν έρχομαι, Αλεξάνδρα. Χριστέ μου. Δεν μπορώ. Τι έχουμε πάθει σήμερα. Πάλι μα τύπησε τον εγκέφαλο, ε. Μάλλον είναι διήμερη γιορτή με τα σπόρια. Τώρα που μα. Κατάλαβα. Πάντω είδε πω γιατρεύτηκε. Ήξερε η δικιά του επάγγελμα. Έχω και καλύτερο. Θε να με βοηθήσει περισσότερο, να δούμε την Κάρο. Ποια είναι αυτή. Δικό μου θα δείξει βίντεο. Διαμάντηκε αυτό το κορίτσι. Ποια είναι αυτή! Κάρο. Να τη ρε Λένη. Εντάξει, τώρα θα χορέψει η φτετέλη μου. Κάρο, αυτό με τράβει. Θα μας κρεμάσουν τα κουδούνια. Δεν μπορώ πια να κλαίω άλλο. Μου χαλάτε το μακιγιάζ μου. Λένη, τώρα μιλάμε για... Μην πας τα στο χέρι, μην κάνεις το ψέμα. Κάρο, κάρο. Νάτος. Ακροβάτης, ε. Πώς θες τα στο χέρι. Το έχει παρακάνει, είναι λίγο σαν το Spider-Man. Δηλαδή, συγγνώμη. Εντάξει, παίρνει ντοκτορά, ε.